Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, η οποία θα διαρκέσει βέβαια λίγο χρονικό διάστημα, αλλά καλό είναι να επαναληφθεί, γιατί κάθε φορά που θα επαναλαμβάνεται, συνεχώς θα υπάρχει όλο και νέος κόσμος να την επισκέπτεται. Εδώ υπάρχει το εξής, από παλιά το έλεγαν οι πολιτικοί, ότι αν ένας πολιτικός δεν βρίσκεται τον εαυτό του ως φιγούρα στο πλαίσιο ενός κόμιξ ή ενός σκίτσου ή οτιδήποτε άλλο, τότε η πολιτική που παράγει δεν έχει ενδιαφέρον. Πριν από 2 χρόνια ξεκινήσαμε μία προσπάθεια με την ελπίδα να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στον χώρο των κόμιξ. Όταν ξεκινούσαμε είχαμε τον φόβο μας ότι τα κόμιξ είναι μία ξεχασμένη μορφή τέχνης και ότι δεν θα ενδιαφέρει τους Θεσσαλονικείς αλλά και τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών. Διαψευστήκαμε ικτρά. Η εκδήλωση η πρώτη πήγε πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε στην δεύτερη και φέτος εσείως την τρίτη. Στην αποθήκη Γάμα μπορείτε να δείτε περισσότερους από 75 Έλληνες δημιουργούς, 10 πολύ μεγάλα ονόματα από τον διεθνή χώρο και πάρα πολλά καταστήματα για να αγοράσετε αγαπημένα αντικείμενα από κόμιξ μέχρι φιγούρες, μπλουζάκια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Στο